Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Μια Κουβέντα, Μια Ζωή. Σήμερα είμαι χαρούμενη γιατί συναντώ ένα γνωστό, ένα νέο φίλο που έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο μαγαζί. Μιλάμε για το Healthy Life, βιολογικά προϊόντα. Και θα μάθουμε πάρα πολλά για αυτά τα βιολογικά προϊόντα και όχι μόνο. Γεια Σωνά μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρότασης. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσύ ζούσες στο εξωτερικό για σπουδές. Πού ζούσες? Εγώ ήμουν Αγγλία για 4 χρόνια, όπου σπούδασα. Έκανα το αντικείμενο μου και στα organic. Θα τα πάρουμε και από τη σειρά, βασικά σπούδασα accounting and finance. Έκανα μετά μεταπτυχιακό στο MBA. Και μετά εξειδικεύτηκα και στο Health and Fitness Organic. Χωρίς βέβαια να έχω στο μυαλό μου ότι θα κατάφερνα στην Κύπρο κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Όμως το κάναμε. Εσύ, Άσονα μου, ζήσεις πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Πώς αποφάσισες να γυρίσεις στην Κύπρο? Μεγάλη μου αγάπη για τον τόπο μας. Είχα ευκαιρίες να μείνω στο εξωτερικό. Μ' αρέσει η Αγγλία. Περνούσα πάρα πολύ ωραία. Αλλά η αγάπη για την Κύπρο ήταν μεγαλύτερη. Εσύ επέστρεψες στην Κύπρο όμως σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Περίοδος κρίσης, κουρέματα, μια πολύ θλιβερή περίοδος για την Κύπρο. Όντως ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη. Έγινα όλα αυτά που είπες. Δηλαδή, εντάξει, το πρώτο καιρό που ήρθα Κύπρο λέγαμε ότι θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Και τελικά ναι, ήρθαν τα κουρέματα, δεν σε αποδέχοντας σε δουλειές κιόλας όπου πήγαινες, σου κλείναν τις πόρτες, γιατί όπως σου είπα, δεν ήρθα με σκοπό στην αρχή για τα βιολογικά. Μετά έγινε η αποφάση. Να πούμε ότι ο Άσονας Σιωπάνης ήρθε στην Κύπρο, αλλά έκανες άλλες δουλειές. Ναι. Δεν είχες αρχίσει από την αρχή με τα βιολογικά προϊόντα. Τι δουλειές έκανες? Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση. Ο πατέρας μου έχει κατάστημα ανεπίπλων, το Japanese Furniture στον Καπάρι, εδώ και 27 χρόνια. Και από μικρός, από ηλικία 13 χρονών, ήμουν εκεί και βοηθούσα τον πατέρα μου. Οπότε είχα τα πρώτα βήματα μου ως επιχειρηματίας εκεί, ως νεαρός, στο κομμάτι των επίπλων. Μετά όταν ήρθα στην Κύπρο, συνέχισα να βοηθά τον πατέρα μου. Κάναμε κάποιες αλλαγές για να γίνουμε πιο μοντέρνοι. Στην επιχείρηση. Μετά ήρθαν τα κουρέματα. Πριν τα κουρέματα, μάλλον, εγώ δούλευα για μια περίοδο σε εταιρεία με πισίνες. Ναι. Κάνα γι' αυτό. Μετά ήρθαν τα κουρέματα. Ξεκίνησαν να κλείνουν οι πόρτες. Έπρεπε να πωλήσουν προσωπικό. Εγώ ασχολούμουν, επειδή εγώ πάντα ασχολούμουν και με τη μουσική, ναι, που νομίζω το γνωρίζεις και εσύ, ως DJ, ως διοργανωτής events, γάμους, μπήκα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και μετά έφυγα και μπήκα Λευκωσία. Όπου Λευκωσία, ψάχνοντας για διάφορες δουλειές, ξεκίνησα από εκεί το κομμάτι του βιολογικού. Άρα για σένα ήταν εύκολο να φύγεις από την παλιά σου ζωή και να μπει σε μια νέα ζωή, γιατί είναι μια μουσική. Νέα. Ναι. Κοιτάξτε να δεις, και δεν ήταν δύσκολο, γιατί εκείνο που μου αρέσει η μουσική καταρχήν, δεν σταματάει ποτέ. Ισχύει. Όπως και το βιολογικό, η μόρφωση του βιολογικού, όπως και το ότι προσφέρει στον κόσμο ευτυχία, υγεία. Γιατί εγώ τον DJ το έκανα γιατί αγαπούσα τη μουσική. Αγαπούσα τη μουσική και αγαπούσα το τι πρόσφερε η μουσική στον κόσμο. Γιατί η μουσική προσφέρει, ξέρεις, υγεία εσωτερική, σε κάνει χαρούμενο. Μπορεί να σε κάνει να σου δημιουργήσει τη θλίψη, όλα αυτά μαζί. Το κομμάτι του βιολογικού πάλι προσφέρει στον κόσμο. Δηλαδή προσφέρει την υγεία του, που είναι το μεγαλύτερο αγαθό πρέπει να έχουμε. Θεωρείς ότι ο κόσμος έχει αποδεχτεί το βιολογικό προϊόν? Το βιολογικό καθημερινά αναπτύσσεται. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όμως χρειάζεται από εμάς, από μέρους μας, συνεχής μόρφωση, συνεχής ενημέρωση. Γιατί ο κόσμος δυστυχώς δεν ξέρει. Έμαθε σε έναν τρόπο διαφορετικό, ναι, που το δημιούργησαν
μεγάλες εταιρείες, μεγάλες μαζική παραγωγή, να το πούμε πιο. Που μαζική παραγωγή, όπως και οι φαρμακευτικές εταιρείες, χωρίς να θέλω να δεβερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Για να μας βάλουν σε ένα καλούπι, δυστυχώς, άλλαξαν κάποια πράγματα. Γιατί βιολογικό, έτσι να το ξεκαθαρίζουμε, είναι καλή τροφή. Χωρίς χημικά, χωρίς ορμόνες, χωρίς αρώματα. Όμως αυτό μειώνει λίγο το χρήμα. Ναι. Και η μαζική παραγωγή για να ξεπεράσει και να γίνει μεγαλύτερη. Να έχει περισσότερο κέρδος. Να έχει περισσότερο κέρδος, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γιατί φαντάζεσαι το βιολογικό θέλει παραπάνω κόπο. Παραπάνω κόπο το να γίνει. Και το κομμάτι που πάει για τις φαρμακευτικές, υπάρχουν πάρα πολλά βότανα φυσικά που χρησιμοποιούσαν οι προγόνοι μας για πολλές θεραπείες. Τα οποία χάθηκαν. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή, ακούει τώρα σπιρουλίνα, ακούει μάκα. Και λέει, τι είναι αυτό. Το οποίο είναι ένα φυτό που φυτρώνει. Άρα η έλλειψη ενημέρωσης. Θεωρείς ότι είναι πολύ. Χρειάζεται ενημέρωση. Όμως μεγαλώνει. Τώρα με το διαδίκτυο ο κόσμος έχει την ευκαιρία. Ό,τι λέμε, γιατί είμαστε στα ανοιχτό βιβλίο, να το λέμε πάντα, όλα τα παιδιά εδώ. Και εγώ, ο Ιάσονας, η Ραφαέλα, η Κατερίνα, είμαστε η ομάδα εδώ στο Healthy Life. Μπορεί ο κόσμος ό,τι του λέμε να το μελετά και ο ίδιος. Ελεύθερα, το διαδίκτυο τώρα είναι κυκλοπαίδεια τώρα. Είναι σίγουρα, μπορείς πιο εύκολα τα να πάντα. Πράγματα. Δηλαδή, ό,τι λέμε μπορεί να το διασταυρώνει. Σίγουρα. Θέλουμε να το κάνει ο κόσμος. Ώστε να ξέρει τον λόγο γιατί έρχεται εδώ. Θα πάρουμε εδώ το μαγαζί. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Η ιδέα καταρχήν για την επαρχία μας είναι ότι βλέπαμε ότι στην επαρχία μας δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το ρίσκο το να κάνει μια τέτοια επιχείρηση είναι τεράστιο. Εννοείται. Γιατί η διαδικασία το να έχεις βιολογικά προϊόντα, το να έρχονται την κατάλληλη στιγμή, γιατί εμείς φέρνουμε πάντα φρέσκα προϊόντα. Δεν έχουμε στόκ. Ναι. Με χιλιάδες. Επειδή ξέρεις, είναι και πιο μικρή ημερομηνία λήξη. Σίγουρα. Του βιολογικού προϊόντος. Οπότε κάθε εβδομάδα εμείς έχουμε εισαγωγές διαφορών προϊόντων. Και εγώ ως περήφανος της περιοχής, όπως σου είπα εμένα και η Λευκωσία, ήθελα να κάνουμε κάτι δυνατό στην επαρχία Αμοχώστου και το κάναμε στο Παραλίμνη, που είναι το κεντρικό μέρος της επαρχίας μας. Κεντρική... Των χωριών και των περιοχών. Της επαρχίας μας, είναι το κεντρική περιοχή, κεντρική πόλη, να το πω, της περιοχής μας. Και έγινε σε ένα κεντρικό σημείο που όλοι να μπορούν να το δουν και να έρθουν. Πιστεύω κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα στην Κύπρο, με 13.000 προϊόντα. Μπορεί κάποιος να ψωνίζει όπως πάει σε μια υπεραγορά. Πώς ξεκίνησες, με πόσα προϊόντα ξεκίνησες? Ξεκινήσαμε με τα μισά. Με τα μισά. Λάχιστο. Τα μισά, ναι. Μεγάλη μισά προϊόντα. Και τώρα σε περίοδο περίπου 4 χρόνων πήγαμε σε 13.000 προϊόντα και αυξανόμαστε συνέχεια. Να πούμε πού βρίσκεται το μαγαζί πέρα από το Παραλίμνη, τη διεύθυνση για να μπορεί ο κόσμος να το βρει πιο εύκολα. Το μαγαζί είναι στην 1η Απριλίου, κύριο δρόμο, 1η Απριλίου 77 είναι συγκεκριμένα. Κοντά να πούμε σε πέρα Κόκκινος, απέναντι από το Mother Care, να πούμε δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Απέναντι από τον Ντόμινο, το περίπτερο, πολύ ξέρω. Τέλεια. Τώρα να σε πάρω λίγο στον εαυτό σου. Εσύ βλέπεις τον εαυτό σου σήμερα ως έναν νέο επιχειρηματία που ασχολείται με ένα ιδιαίτερο προϊόν που για σένα δεν είναι ιδιαίτερο γιατί είναι το αγνό προϊόν, όμως ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σήμερα μετά από όλη αυτή την πορεία? Όμορφα. Δηλαδή θετικά. Πάντα θετικά. Εντάξει, εγώ το έχω και ως χαρακτήρες, είμαι πάντα θετικός. Και με ένα μεγάλη μου χαρά είναι να το μεταδίδω και στον κόσμο αυτό. Ναι. Εμείς θέλουμε εδώ τον κόσμο να νιώσει σαν το σπίτι του. Ότι έρχεται στην οικογένειά του. Ότι έρχεται να βοηθηθεί, να μάθει πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε να ξέρει ο κόσμος. Θέλουμε να τον μάθουμε. Οπότε, αν που βρίσκω τον εαυτό μου σήμερα, σε μια πολύ καλή πορεία, μπορώ να πω. Αναπτυσσόμαστε συνεχή και ο λόγος είναι η αγάπη του κόσμου. Γιατί εμείς δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν. Είναι η αγάπη του κόσμου που μας δυναμώνει. Και θέλουμε αυτή την αγάπη του κόσμου. Και εγώ εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε όλη την Κύπρο. Και το τονίζω αυτό.
Γιατί εμείς δεν μας στηρίζει μόνο η επαρχία μας, που η επαρχία μας στηρίζει πάρα πολύ, αλλά μας στηρίζουν όλες οι επαρχίες της Κύπρου. Εμείς έχουμε και το πλεονέκτημα το ότι στέλνουμε από πόρτα σε πόρτα τα πάντα. Ό,τι ζητήσει ο άλλος, δηλαδή θα πάμε στην πόρτα του. Κάτι που έκανα εγώ μόλις ξεκίνησε εδώ η δουλειά. Έτσι ξεκίνησες δηλαδή. Ναι, παίρναμε, γιατί δεν είναι μόνο η αλλαγή τροφής. Κάποιος θέλει να αλλάξει τη διατροφή του να τρώει καλύτερα. Έχουμε και κόσμο που είχε πραγματικά προβλήματα. Έχουμε και κόσμο που δεν μπορούσε να έρθει κοντά μας. Που ήθελε βοήθεια να μιλήσει σε κάποιον, να το εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Δεν ήθελε να πίνει τόσα πολλά χάπια. Ναι. Οπότε πήγαινα εγώ ίδιος. Και ακόμα το κάνουμε. Απλά τώρα εξυπηρετούμε και πιο μακριά τώρα. Το αγνό βιολογικό προϊόν βοηθάει στην υγεία του κόσμου. Ό,τι για να κάνουμε με την υγεία, μάλιστα. Πώς προσπαθείς να το μεταδώσεις εσύ στους ανθρώπους αυτό? Καταρχήν, πώς ξεκινάμε πάντα με τον κάθε άνθρωπο είναι οι ανάγκες που έχει, ο λόγος που ήρθε εδώ πέρα. Αν πάρουμε από τους πελάτες μας που έρχονται εδώ πέρα, προσπαθούμε να μάθουμε τον λόγο που ήρθε εδώ. Ναι. Τον έστειλε κάποιος, ήρθε κάποιος συγκεκριμένο βότανο, ήρθε γιατί απλά για να πω περιέργεια. Οπότε έτσι ξεκινάμε. Η πρώτη μας ερώτηση είναι αυτή. Ποιος σας είπε να έρθετε εδώ? Γιατί ήρθατε για κάτι συγκεκριμένο? Ήρθατε γιατί μας είδατε στο διαδίκτυο? Γιατί κάποιο ενδιαφέρον. Ναι. Άρα εσύ προσπαθείς να βρεις την αιτία, έτσι ώστε να προτείνεις και τα καταλληλότερα προϊόντα. Και από εκεί να το μάθουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Να μην μείνει μόνο εκεί. Ναι. Στην αρχή μόλις ξεκινήσαμε, τώρα που θύμιζες και κάτι άλλο, πολλοί νόμιζαν ότι είμαστε κατάστημα βοτάνων μόνο. Ερχόνται για τσάια. Στην αρχή ερχόνται για τσάια. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε καλλιντικά. Έχουμε καλλιντικά προσώπου κανονικά. Ναι. Που δεν είναι, που να τονίσουμε ότι δεν είναι tested, δεν έχουν γίνει τεστ τα ζώα. Είναι πιστοποιημένα plant-based, δηλαδή ότι έχουν δημιουργηθεί με τα φυτά, χωρίς να μπουν. Φυσικά προϊόν. Ναι, δεν έχουν μπει μέσα διάφορα χημικά που είναι κακό για την επιδερμίδα μας. Πολλές κοπέλες παίρνουν πολλά καλλιντικά και νομίζουν πως είναι καλά, που δυστυχώς δεν είναι καλά. Οι τιμές είναι πολύ πιο φτηνές το να πάρεις ένα φυσικό προϊόν. Εμείς ως εταιρεία ενδιαφερόμαστε και για το οικοσύστημα, να πούμε. Δεν είναι μόνο το τι τρώμε, είναι όπως είπαμε και πριν βγούμε και στον αέρα, μας ενδιαφέρει και το εσωτερικό και η εσωτερική που έχει να κάνει και με την ψυχολογία και το εξωτερικό. Μα και πολλές ασθένειες δημιουργούνται για σώμα μου από την ψυχική ασθένεια, όταν δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Οι πιο πολλές. Το άγχος είναι η μεγαλύτερη ασθένεια. Και να τονίσουμε ότι και μία από τις μεγαλύτερες ασθένειες που είναι ο καρκίνος, πάρα πολλοί κόσμος το έχει πάθει από τεράστιο άγχος, πέρα από τις τροφές και από το άγχος. Και έχουμε πάρα πολύ κόσμο δυστυχώς σε σήμερα μέρα που έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία δεν τα βλέπουμε έξω. Ούτε τα λέει κάποιος. Όλα αυτά που πέρασε η Κύπρος, που κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε καλά. Εμείς εδώ, εγώ μπορώ να σου το πω, βλέπουμε πολύ κόσμο καθημερινά που έχει πρόβλημα στρες και όχι μόνο. Ναι, για τα πάντα. Εσύ που συναναστρέφεσαι με τόσο πολύ κόσμο εδώ στο κατάστημα και όχι μόνο, τι παίρνεις καθημερινά από όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πολύ μου γνώση. Πολύ γνώση σε όλους τους τομείς. Δηλαδή από τον κόσμο θα πάρεις όλη την ενέργεια, δηλαδή όλη την, βλέπεις τι γίνεται έξω. Μπορεί να κάνουμε και προσωπική επαφή με τον κόσμο, να έρθει να βγούμε στο γραφείο μου πάνω και να μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό το εκτιμούμε πάρα πολύ που το κάνει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και επίσης να πούμε ότι, να πούμε έτσι και λίγο κάποια προβλήματα του κόσμου. Έχουμε γυναίκες οι οποίες ήρθαν με ψυχολογικά προβλήματα γιατί οι γιατροί τους έλεγαν, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Και είμαστε στην καλή θέση τώρα και θα το τονίσω αυτό. Αυτές οι κοπέλες τώρα είναι μαζί με τη βοήθεια μας και την αλλαγή που έχουν κάνει στη διατροφή τους, έχουν τώρα αποκτήσει μωρό. Απίστευτο. Ή έχουν, να το πάρω και το άλλο, οι άλλες κοπέλες τους έλεγαν δεν μπορεί να θυλάσεις. Και τώρα μιλάμε για μια γυναίκα, αυτά είναι αξίες. Δηλαδή να της λέω γιατρός, άστο ρε, πίνε ξένο γάλα, λένε τις γιατροί. Πίνε ξένο γάλα. Για μια γυναίκα είναι σημαντικό. Και ήρθεν εδώ και εμείς τη βοηθήσαμε,
Γιατί τι θα πει και ξένο γάλα, οι πιο πολύτιμες ουσίες για ένα βρέφος είναι το μητρικό γάλα. Εμείς έχουμε γάλα σκόνης, αλλά θέλουμε μια μητέρα να κάνει τα δύνατα δυνατά να δώσει το μητρικό γάλα στο παιδί της. Γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Όχι πολύ απλά λέμε και ξένο. Και τη βοηθήσαμε με τα διάφορα βότανα, με τις διάφορες θεραπείες που εμείς είναι η δουλειά μας αυτό το κομμάτι, να το πραγματοποιήσουμε. Ή και με τη βοήθεια άλλων φυσικογιατρών ή ομοπαιθετικών που συνεργαζόμαστε καθημερινά, ή διατροφολόγων που συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς στην περιοχή μας, να τους φέρουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό που συνεργάζεσαι και με άλλους τομείς που έχουν να κάνουν πάλι με τον άνθρωπο, με την υγεία του ανθρώπου. Εμείς είμαστε ανοιχτοί με όλους. Όσοι θέλουν να βοηθούν τον συνάνθρωπο, είμαστε μαζί του. Δεν έχουμε με κανέναν κάποιο συμφέρον. Και αντιθέτως, μπορεί να σου πω ανθρώποι που ασχολούνται ειδικά με το κομμάτι του βιολογικού, του φυσικού, θα το δεις ότι είναι, έχουν ένα άλλο αέρα. Ναι. Στον τρόπο που μιλούν, δηλαδή προσπαθούν να βοηθήσουν. Όπως επίσης οι διατροφολόγοι που τώρα μελετώντας, βλέπουν ότι το κομμάτι του βιολογικού είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, απλά εντάξει, πριν δεν υπήρχε. Ναι. Δηλαδή, όταν έγραφα μια διατροφή, παλιά διατροφή, δεν μπορούσα να δώσω την επιλογή του βιολογικού. Τώρα την δίνω. Του λένε του καταναλωτή, πήγαινε, πάρε βιολογικό. Και υπάρχουν και διάφορες δυσανεξίες στις σήμερα μέρα που εμείς τις καλύπτουμε, όπως χωρίς γλουτένη, ναι, χωρίς λακτόζη. Τα καλύπτουμε εμείς αυτά. Όλα τα θέματα που υπάρχουν. Μου έχεις πει τόση ώρα πολλά θετικά. Κάτι αρνητικό που έχεις συναντήσει σε αυτό το χώρο? Α, κάτι αρνητικό, ναι, καλά είπες ότι είπαμε πολλά θετικά. Κάτι αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι υπάρχει κόσμος που μας βλέπει σαν εξωγήνους. Να το πω έτσι λίγο εισαγωγικά. Δηλαδή έρχεται εδώ για να κατακρίνει. Ναι. Δεν έρχεται για να ακούσει. Που δεν υπάρχει πρόβλημα. Για μένα ο Σιάσονας και για εμάς εδώ, το ξέρουν πολύ καλά και οι κοπέλες, το ότι ήρθε να κατακρίνει εδώ, μας αρέσει, γιατί με τον άρθει να μας πει αυτό που νιώθει, έχουμε και εμείς την ευκαιρία να το απαντήσουμε. Να το απαντήσουμε. Γιατί βεβαίως αυτό το άτομο για να έχει αυτό στο μυαλό σημαίνει κάτι είδε, κάποιος του είπε κάτι. Τι θεωρείς ότι φταίει? Η κακή ενημέρωση. Κακή ενημέρωση. Και το marketing. Μας μάθανε, θα εκπαιδεύω ένα πολύ καλό παράδειγμα, μας μάθανε στο παρελθόν για παράδειγμα το γάλα. Πίνε γάλα η Ελλάδα να παίρνεις κάλσιουμ. Να παίρνεις ασβέστιο. Δεν είναι μόνο το γάλα η Ελλάδα που έχει ασβέστιο. Το ασβέστιο μπορεί να το βρεις σε πάρα πολλές τρόφες. Ναι, αλλά κατά πώς καταλαβαίνεις, ήθελα να τονίσουν αυτό το κομμάτι για να πουλούν αυτό το κομμάτι. Άρα αυτή τη στιγμή ερχόμαστε στο κομμάτι που η μαζική παραγωγή καταπιέζει τα ζώα, που αυτό είναι το άλλο κομμάτι, που γίνεται τεράστια καταπίεση των ζώων, και εκτός από αυτό δεν πίνουμε πλέον γάλα. Πίνουμε ορμόνες και αντιβιωτικά που βάζουν στις ίδιες τις αγελάδες, που αυτά δεν τα βλέπουμε το τι γίνεται πίσω. Άρα βλέπουμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λοιπά και όλες οι μαζικές επιχειρήσεις μας πασάρουν ό,τι θέλουν. Ναι, έτσι είναι. Πασάρουν ό,τι θέλουν και μας έμαθαν από το παρελθόν να κρατούμε μια πορεία. Πώς εσύ λες στο σπίτι σου τώρα να μην πάρω γάλα? Και το γάλα που πάει το μυαλό σου, το γάλα της Ελλάδας. Ναι. Δεν πάει στο Πρόβιο, στο Αιγινό, που είναι πιο καλά όσον αφορά θρεπτικές. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό το αγελαδινό. Όταν είναι βιολογικό το αγελαδινό, δεν είναι καλό το αγελαδινό, που δεν έχει όλα αυτά που είπα προηγουμένως, αντιβιωτικά ορμόνες, δεν είναι ότι είναι κακό. Απλά η αγελάδα μπορεί να παράξει το πιο πολύ γάλα, άρα είναι πιο πολλά τα λεφτά. Το Πρόβιο και η Κατσίκα τώρα έχει, αύριο δεν έχει. Οπότε δεν κάνουν focus σε αυτό το κομμάτι. Άρα βλέπουμε ότι το συμφέρον πάντα υπερτερεί. Έτσι. Και εμάς ο στόχος μας για να κλείσω σε αυτό το κομμάτι, να μην παρεξηγούμαστε, δεν λέμε τώρα όλος ο κόσμος από την πρώτη μέρα πρέπει να πάει full βιολογικά. Όχι. Εμείς πάντα λέμε ξεκινάς με τις ανάγκες. Έρχεσαι, πες να αλλάξεις το breakfast, το πρόγευμά σου.
ξεκινάς από εκεί, δοκιμάζεις, βλέπεις, ρωτάς, μαθαίνεις και το χτίσεις ανάλογα. Δεν λέμε, είναι μην πηγαίνεις καθόλου με ένα αγοράς. Απλά λέμε τα δεδομένα. Ότι να ξέρεις ότι η ντομάτα η δική μου, για παράδειγμα, δεν έχει ορμόνες, δεν έχει ψεκάσματα, δεν έχει οποιασδήποτε ουσίες ή, που να... Είναι αρνητικές στον οργάνισμο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, καθένας αποφασίσει, παίρνει τις αποφάσεις του. Βασικά, εσύ δεν θέλεις να πιέσεις τον κόσμο, θέλεις να τον συμβουλέψεις, να τον ενημερώσεις για αυτά τα προϊόντα, που είναι πάρα πολλά. Ναι, μα δεν θέλουμε να τον πιέσουμε, δεν είμαστε εδώ να πιέζουμε τον κόσμο, είμαστε εδώ να τον ενημερώνουμε και την υγεία. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι όσο πιο γρήγορα ο άνθρωπος γενικότερα βάλει, έστω και λίγο. Έστω και λίγο, στην καθημερινή του ζωή, το βιολογικό θα είναι πιο υγιής και αυτό είναι γαραντί. Είναι υπόσχεση. Είναι όπως θέλεις, δηλαδή είναι σίγουρο. Πολλοί κόσμος, γεια σου να μου, μπορεί να μην έρχεται κοντά στα βιολογικά προϊόντα για το κόστος. Εσύ μάλιστα, τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Το κόστος. Έρχομαι που είναι πολύ καλή ερώτηση. Όπως είπα και πριν, σου λέω, δεν είναι ανάγκη να έχει όλα τα προϊόντα βιολογικά στο σπίτι του. Το κόστος, εμείς εδώ η προσπάθεια μας πάντα είναι να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές, που τώρα είναι πολύ κοντά με τα συμβατικά προϊόντα, σε πολλά προϊόντα. Το μόνο κομμάτι, και το τονίζω, που φαίνεται μια μεγαλύτερη διαφορά είναι το κομμάτι των ζωικών. Και υπάρχει λόγος, όπως και στο ένα και στο άλλο κομμάτι. Το ζωικό όμως, επειδή βάζουν πάρα πολλές ορμόνες, πάρα πολλές, και πιέζουν την ανάπτυξη του ζώου να γίνει ακόμα πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές γίνονται χώμα. Ναι. Δηλαδή, και αυτό υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφορά. Στο κομμάτι των ξηρών προϊόντων και στα υπόλοιπα, γιαούρτι και στα υπόλοιπα, είναι μικρή διαφορά. Και αυτό που θέλουμε να μάθουμε τον κόσμο είναι ότι η μικρή διαφορά στο τέλος είναι πιο οικονομικά. Και πού θέλω να καταλήξω? Ότι επενδύεις στην υγεία σου, επενδύοντας στην υγεία σου να τρως καλύτερα, όταν σκέφτεσαι λίγο μακροχρόνια, αυτή η μικρή, το μικρό ποσό που δίνεις περισσότερο, θα το κάνεις, θα το δώσεις από τους γιατρούς και από τα χάπια. Ισχύει. Καταλαβες. Και χωρίς να έχουμε κάτι με τους γιατρούς, δεν είναι ότι έχουμε, και οι γιατροί τώρα εξελίσσονται και σιγά σιγά ξεκινούν να έρχονται πιο κοντά μας, πιο κοντά στη φύση, να μην λέω κοντά μας, στη φύση γενικότερα, που παλιά οι γιατροί έτσι θεραπεύαν τον κόσμο. Ναι. Και οι γιατροί τους τα μαθαίνουν αυτά τα πράγματα και τα λένε. Δεν είναι ότι έχει κάνει λάθος διάγνωση ο γιατρός. Απλά ξέρουν ότι αυτή την ασθένεια πρέπει να δώσουν αυτό το χάπι, άρα το δίνουν. Ο καθένας με τη μόρφωση του. Ναι, αλλά ξεκίνησε τώρα και το παρατηρούμε και αυτό το κομμάτι. Όμως το κομμάτι των τιμών πέφτει. Και τώρα έχουμε δημιουργήσει και το δικό μας brand, που μπορεί να δείτε και επίσης το Healthy Life. Βάζουμε πιο μεγάλες συσκευασίες σε πιο χαμηλή τιμή ακόμα. Οπότε σημαντικό. Πάντα η ποιότητα είναι πάνω απ' όλα, πιστοποιημένα βιολογικά, καλύτερες τιμές. Άρα έχει σκεφτεί και τον κόσμο σε αυτήν την... Ο κόσμος είναι το μεγαλύτερο μας feedback. Μας δίνει τη μεγαλύτερη καθοδήγηση, ο κόσμος μας δίνει. Είτε όπως είπες εσύ, θα έρθει να μας κατακρίνει, θα έρθει να μας φωνάξει, θα έρθει... Έχουμε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει πρόβλημα. είμαστε... Ακούμε τα πάντα. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται με προκαταλήψεις, όπως είπες και εσύ. Ναι. Που έρχεται εδώ και ότι πιάσει, μάχει αυτό, μάχει αυτό. Ναι. Και πολλές φορές του λέμε καλά. Έχει τύχει περίπτωση η πελάτη να του πω καλά. Okay. Δεν έχουμε τίποτε καλό. Καλό. Τι τρως σπίτι? Από πού παίρνεις τα προϊόντα σου? Αφού εμείς είμαστε κακοί σε όλα. Τι μείνει και με βλέπει. Αυτό που σου λέω. Προβληματίζεις τον κόσμο όμως με τις απαντήσεις. Και όπως και το κομμάτι και με τον τιμό, ξαναέρχομαι πάλι στο κομμάτι. Πολλές φορές λέμε γιατί το βιολογικό είναι λίγο πιο ακριβό. Γιατί δεν λέμε γιατί το συμβατικό είναι πολύ πιο φτηνό. Αλλά τώρα σου λέω ακόμα και το κομμάτι αυτό έχει. Εμείς δεν μπορούμε όμως. Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται στο βιολογικό είναι πολύ περισσότερο. Αν πιάσω από το κομμάτι των φρέσκων, χρειάζεται καθημερινά προστασία με τα χέρια τους άνθρωποι. Ναι. Δεν σκοτώνουν τα ζωήφια. Υπάρχουν καλά ζωήφια. Χρειάζονται ναι, για το χώμα, για τη φύση.
Οπότε το άλλο κομμάτι καταλαβαίνεις είναι εύκολο. Ξεχάζεις, δεν έχεις απώλειες και είναι πολύ πιο εύκολο να ρίξεις τιμές, ακόμα παραπάνω. Όμως ακόμα και στα βιολογικά, όταν υπάρχει παραγωγή, αφού πιάσα το κομμάτι του φρέσκου, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι και πιο φθηνό. Όταν υπάρχει παραγωγή. Στόχος μας δεν είναι να. Άρα σε όλες τις ερωτήσεις που έχω πάρει απαντήσεις από σένα, βλέπω ότι η κακή και λάθος ενημέρωση, η έλλειψη ενημέρωσης του κόσμου Μάλιστα. είναι το α και το μ. Αυτό είναι το α και το μ. Που είναι μια όμορφη μόρφωση. Μαθαίνεις από πού προερχόμαστε. Γιατί και εμείς πρέπει να καταλάβουμε κομμάτι της φύσης. Εμείς οι ίδιοι, εμείς που ήρθαμε σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται εκεί και μας έκαναν να νιώθουμε διαφορετικοί, είμαστε κομμάτι της φύσης. Ισχύει. Και ερχόμαστε και αντικρούμε τώρα. Γιατί? Αφού η φύση μας προσφέρει τα πάντα. Από τη στιγμή που η φύση μας παρέχει από ό,τι χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά, τότε είναι και καλύτερα. Αυτό το έχουμε δει και από άλλες συνεντεύξεις παππούδων που μας έλεγαν ότι παλιά δεν είχε αρρώστιες. Ο άνθρωπος τα έλειωνε γιατί δούλευε, ό,τι έκανε τα έκανε με τα δυο του χέρια, ο ίδιος. Καταλαβες. Το συναντάμε ξανά και ξανά. Καμαλιά. Ναι. Δεν, αμένει, αλλά όσον αφορά τη... και καλά. Σίγουρα. Απλά γίνει λίγο, το πήραμε λίγο ακραία. Δηλαδή ό,τι γίνει αντιβίωση, ό,τι γίνει φάρμακο. Ό,τι... Ναι. Τραγικό. Να σε πάρω τώρα. Γιορτές. Χαρούμενες μέρες. Έμαθα ότι ετοιμάζεις κάποια πράγματα. Θέλω να μας πεις τι ετοιμάζεις. Μάλιστα. Και είσαστε και όλοι εδώ πέρα προσδεχτοί. Θα έχουμε 14 του μήνα. Θα έχουμε εδώ πέρα την μεγάλη εταιρεία, δεν ξέρω αν την γνωρίζεις κιόλας, είναι ρώσικη εταιρεία, την Natura Siberica. Θα έχουμε επαγγελματία εδώ πέρα, η οποία κοπέλα θα ενημερώσει για όλα τα προϊόντα που είναι φυτικά προϊόντα, κρέμες προσώπου, για μαλλιά, scrubs. Τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με το σώμα και την ομορφιά. Σώμα και την ομορφιά, μπράβο, γιατί μας ενδιαφέρει. Τώρα με κοπέλες μας και πίστεψέ με, πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες είχαν πάρα πολλά προβλήματα με πρόσωπο, είτε ακμή, είτε σημάδια, με το να παίρνουν βιολογικά, τους φυσικά, βοήθεις. Να το πω διαφορετικά, προϊόντα προσώπου, ξαφανίζονται όλα. Συγκεκριμένα η γυναίκα μου είχε αλλεργίες με το δέρμα της και με τα βιολογικά προϊόντα ξαφανίστηκαν όλα. Τέλεια. Ενώ πριν κοκκίνιζε. Ναι. Και μένεις, αυτά είναι που βοηθούνται και πιο νέα. Στην πραγματικότητα. Θα τα μελετήσουμε. Αυτό είναι 14 του Δεκέμβρη, ημέρα Σάββατο, 10 με 2. Καλωδεχούμενοι, ελάτε, θα έχουμε και δωράκια. Ευχαριστούμε. Κοπιάστε. Θα έχουμε 21 του μήνα, ένα από τα μεγαλύτερα μας events. Το οποίο, επειδή ακόμα έχουμε και τις νηστείες, θα παρασκευάζουμε στον κόσμο vegan, νηστίσιμο να το πω διαφορετικά, δέσματα. Τέλειο αυτό. Και θα είναι με λίγο πιο μοντέρνο τρόπο. Mm. Δηλαδή θα είναι έξω, θα φτιάξουμε ένα ωραίο παρασκευαστήριο να το πω. Θα το αφήσουμε έτσι λίγο surprise. Yeah. Όπου ο κόσμος θα μπορεί να έρθει να αγοράσει, θα είναι από το πρωί, από τις 9 η ώρα μέχρι τις 2, πάλι Σάββατο 21 του μήνα. Θα μπορεί να αγοράζει νηστίσιμα. Και να παίρνει και στο σπίτι. Σπίτι του βεβαίως, ζεστά. Τέλεια. Ζεστά δέσματα. Και θα έχουμε και ένα μικρό πάρτι, το οποίο το χτίζουμε, το φτιάχνουμε, πάλι θα γίνει ώρα για τον κόσμο. Και το τελευταίο είναι πριν τα Χριστούγεννα, 24 του μήνα, όπου θα έχουμε διάφορες προσφορές, ως 24 του μήνα, και 3 με 6 θα έχουμε επαγγελματίες mega parties. Mm. Όπου εκεί θα μπορούν όσες κοπέλες θέλουν να έρθουν δωρεάν να τις βάψουμε. Και να δοκιμάσουν. Το κομμάτι το cosmetics, δηλαδή make-ups, μολύβια, κοκκινάδια. Τέλεια. Πολύ ωραία αυτό. Και να φύγουν από εδώ βαμμένες, όμορφες και να πάνε έξω. Άρα και από αυτές τις ενημερώσεις που μας έχεις κάνει τώρα βλέπουμε ότι δεν έχουμε μόνο τρόφιμα, έχουμε και καλλιντικά και ποτά, τα πάντα. Θέλεις να σε βάψω, καλή μου, να σε βάψουμε καλό. Θα το δοκιμάσουμε μια μέρα, το κάνουμε live. Ωραίο. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία για τα events σου. Θα επανέλθουμε και μετά, θα μας τα ξαναπείς. Τώρα, θέλω έτσι, πριν το τέλος, να μας δώσεις έτσι κάποιες συμβουλές για τον κόσμο. Συμβουλές για τον κόσμο.
Μάλιστα. Συμβουλή για τον κόσμο, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι να προσπαθήσουμε στο σπίτι μας, όπως είπα και πριν, όσο το δυνατόν να βάλουμε τα βιολογικά προϊόντα. Είναι καλό για την υγεία μας. Αυτή είναι η πρώτη μου συμβουλή. Δεύτερο, οι μαμάδες που δεν το αναφέραμε προηγουμένως και είναι η μεγαλύτερη μας στήριξη, οι μαμάδες. Σίγουρα. Είναι πολύ όμορφο το ότι παρατηρούμε τη σήμερα μέρα ότι οι μαμάδες έγιναν πιο απαιτητικές και το ψάχνουν ακόμα περισσότερο. Οπότε βλέπουμε καθημερινά όλο και περισσότερες μαμάδες να παίρνουν βιολογικά προϊόντα, είτε φρέσκα, είτε φόρμουλες, είτε φυσικές φόρμουλες για διάφορες ασθένειες των μωρών τους. Αυτό είναι υπέροχο. Και η δεύτερη μου συμβολή είναι να συνεχίζουν έτσι και να το αναπτύσσουν. Και το κυριότερο είναι να μην το κρατάνε μόνο στα μωρά τους. Γιατί ένα μωρό που να μεγαλώσει δεν μπορεί να έχει στο σπίτι σου συμβατικά προϊόντα και μετά να του πεις, ξέρεις, εγώ δίνω σου βιολογικά προϊόντα, αλλά εγώ δεν τρώω. Πρέπει και οι ίδιοι γονείς, ως ένα σημείο, ναι, καταλαβαίνω, το μωρό μας είναι το πιο σημαντικό, οπότε και στο κομμάτι του οικονομικού επενδύουμε στα παιδιά μας, αλλά μπορούμε, όπως είπα, οι τιμές έχουν πέσει. Μπορούμε να το βάλουμε στην οικογένεια μας γενικότερα το βιολογικό, γιατί είναι καλό για όλη μας την οικογένεια. Ως τρίτη συμβουλή, να τονίσω λίγο το κομμάτι των φρέσκων, δηλαδή αν δεν θα παίρνετε βιολογικά στα πάντα, τουλάχιστον να προσέχουμε λίγο με την εποχή. Ναι. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η εποχή που παίρνουμε ένα προϊόν. Εντάξει, εμείς ως βιολογικά προϊόντα έτσι δουλεύουμε, ούτως ή άλλως. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή εμείς τώρα δεν έχουμε φράουλες. Δεν είναι η εποχή των φράουλων, του καρπουζιού. Οπότε δεν μπορεί να πάρεις το μωρό σου φράουλα και καρπούζι έτσι εποχή σπίτι του. Όχι. Καταλαβαίνεις. Καλύτερα να παίρνεις βιολογικές κατεψυγμένες. Που η βιολογική κατεψυγμένη δεν έχει να κάνει ότι δεν υπάρχουν οι βιταμίνες. Αντιθέτως, μπορεί να έχει πιο πολλές βιταμίνες από το φρέσκο, γιατί τα βιολογικά τα κατεψυγμένα τα παρασκευάζουν εκεί που είναι όλες οι βιταμίνες μέσα. Mm. Δηλαδή κατεψύγνονται, δεν μπαίνουν χημικά μέσα, εκεί που είναι στη σωστή ανάπτυξη. Όχι όλες τις βιταμίνες, οπότε με την κατάψυξη διατηρούν όλες οι βιταμίνες. Και είναι πάντα, είναι σταθερή αξία ότι θα έχει αυτές τις βιταμίνες μέσα. Που ήταν καλύτερα, αν τώρα είναι το χρονικό να δώσεις φράουλα του μωρού σου, να παίρνεις βιολογικά κατεψυγμένα, που είναι και πιο φτηνά. Οπότε... Άρα και εδώ βλέπουμε πάλι ότι η σωστή ενημέρωση, το να ενδιαφερθούμε, να ενημερωθούμε, είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς είμαστε αυτό, εδώ. Εμείς δεν το ξέρουμε. Καταλάβες. Τώρα το μάθω. Το μάθω. Και το άλλο κομμάτι, συμβουλή μου να το πω. Κοπιάστε. Όποτε θέλετε. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές, τα τηλέφωνα μας είναι πάντα ανοιχτά, τα social media μας είναι πάντα ανοιχτά. Έχουμε 24/24 άνθρωπο ο οποίος απαντά σε όλα τα μηνύματα, σε όλες τις ερωτήσεις. Είμαστε δίπλα στον κόσμο. Δίπλα. Το ανθρώπινο είναι η ανθρωπιά, να το πω πιο σωστά, είναι το α και το ω στη δουλειά μας, στο κατάστημα μας. Και εμείς θέλουμε να το κρατάμε. Και τώρα να το βάλουμε και το νέο μας το project που έρχεται, που θα δημιουργήσουμε φρέσκα προϊόντα. Θα φτιάχνουμε τώρα στον κόσμο που ήδη το κάναμε και πριν, αλλά τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο. Θα δημιουργήσουμε το νέο μας department, που το ονομάζεται Healthy Life Eat Real Food. Θα πούμε και στα ελληνικά, το Healthy Life είναι το brand μας, υγιεινή ζωή, τρώμε πραγματικό φαγητό. Δηλαδή, οπότε αξίζει τον κόπο. Θα μπορεί τώρα ο κόσμος, για να μπορεί να δοκιμάσει το βιολογικό προϊόν, θα είναι 100% βιολογικά, ναι. Θα μπορεί από εδώ να έρθει να παίρνει καθημερινά τη σαλάτα του, το ράπ του, το σάντουιτς του, τα γλυκίσματα του. Να μπορεί να δοκιμάσει. Και θα έχουμε και takeaway και delivery. Και οι συνταγές, να πούμε, ότι είναι δικές του. Εντάξει, ναι. Της ομάδας. Της ομάδας όλης. Ναι, πραγματικότητα ναι. Οι συνταγές είναι δικές μας. Πήραμε και feedback από τους ίδιους τους πελάτες μας. Mm. Συγκεκριμένα στους πελάτες δεν θέλαμε να το ανοίξουμε πάρα πολύ. Okay. Είσαι η πρώτη που ανακοινώνει official. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι κάνουμε αυτόν τον department που είναι ένα μεγάλο βήμα. Γιατί πάμε σε άλλον επίπεδο. Ναι. Άλλο να έχεις το προϊόν
να το πάρεις πριν, να το φτιάξει και να το φτιάχνεις. Και εγώ είδος για να καταλάβεις στην αρχή και όσον πάρει, θα είμαι και εγώ είδος στην κουζίνα. Για να βλέπω ότι γίνονται σωστά όλες οι συνταγές και ότι ο καταναλωτής παίρνει το προϊόν του όπως πρέπει. Άρα και εδώ βλέπουμε ότι πάλι βαδίζεις με τον ενδιαφέρον του κόσμου και τα θέλω του κόσμου. Πάντα. Το α και το ω στη δουλειά μας είναι εξυπηρέτηση. Είναι υγεία. Γιατί όπως σου είπα και στην αρχή, δεν έχουμε μόνο τον κόσμο που έχει αλλάξει η διατροφή. Και έχουμε και κόσμο που έχει προβλήματα. Όταν η δουλειά μας εμάς είναι να τον βοηθήσουμε. Και αυτό έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει. Είπαμε τα παραδείγματα με τις κοπέλες που δεν μπορούσαν να φυλάσουν, τις μαμάδες. Έχουμε παραδείγματα με ανθρώπους που είχαν προβλήματα αθλητικά και τους βοηθάμε να περπατάνε. Μεγάλη συγκίνηση να τονίσω, που πάλι είναι ακόμα κάτι που παίρνω από τον κόσμο, να έρχεται να σου λέει «Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να περπατήσω». Άρα αυτή είναι η αποζημίωσή σου και σένα, αυτό για όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Μεγάλη μας χαρά αυτό το κομμάτι. Και είναι αυτό που μου δίνει δύναμη και το υπόσχομαι, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μεγαλώνουμε. Δεν πρόκειται. Θα είμαστε εδώ για τον κόσμο πάντα. Απλά θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου, τη ζητάμε καθημερινά, το τονίζω. Δεν το παίζουμε ωραίοι, ότι είμαστε ανθρώποι. Εμένα μπορεί να με βρίσκει έξω, με ξέρει. Όπως είμαι εδώ μαζί σου, είμαι και έξω. Δεν είναι ότι τώρα κάνουμε μια εκπομπή, είναι πολύ όμορφη και είναι πολύ όμορφο που το κάνετε και μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να μάθει ο κόσμος, να ενημερωθεί. Δεν είναι ούτε ένα είδος marketing, ούτε ένα είδος ενημέρωσης. Ισχύει. Εμένα μπορεί να με βρει και έξω οποιοσδήποτε και να έρθει να με ρωτήσει ό,τι θέλει. Να πούμε λίγο που μπορεί ο κόσμος να σε βρει. Στα social media, τα τηλέφωνά σας, το μέρος κλπ. Στα social media μπορεί να μας βρει στο Facebook, έχουμε το YouTube channel μας που κάνουμε και βίντεο. Ναι. Σιγά μας βίντεο. Είτε από τα events μας, είτε για να δείξουμε το τι έχουμε. Στο Facebook μπορεί να με δουν και εμένα πολλές φορές. Κάνουμε έτσι λίγο βιντεάκια, χιουμοριστικά. Ώστε να περνούμε και ωραία. Γιατί ουσία να περνούμε ωραία. Είμαστε από την Κύπρο. Πρέπει να στηρίζουμε και λίγο την Κύπρο και διαλεκτών. Να μιλούμε και λίγο κυπριακά. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και ο μεγάλος κόσμος καλύτερα. Το τι λέμε, στα Instagram, παντού. Και τώρα ετοιμάζουμε και την ιστοσελίδα μας. Όπου βασικά η ιστοσελίδα μας να μπορεί ο κόσμος να δει πιο... να μπορεί από το σπίτι του να κάνει μια εικόνα πιο συνολική του καταστήματος χωρίς να έρθει. Παρόλο που εμείς πάντα παρατηρούμε τον κόσμο να έρθει. Φαντάζομαι θα έχει το όνομα του μαγαζιού. Θα είναι healthylifebio.com. healthylifebio.com είναι η ιστοσελίδα μας. Να πούμε και το τηλέφωνο του καταστήματος. Το τηλέφωνο μας είναι 23-823-310. Και ξανά ότι βρίσκεται εδώ στο Παραλίμνη. Κέντρο. Κέντρο Παραλίμνιου. Το κέντρο νομίζω ενέσχει. Είμαστε κέντρο. Ό,τι events βλέπει ο κόσμος, είτε είναι του βιολογικού να πούμε, είτε δεν είναι του βιολογικού, τα events γίνεται για όλο τον κόσμο. Εμείς επενδύουμε, δίνουμε δώρα, δίνουμε, κερνάμε τον κόσμο, είτε... και να πούμε ότι ετοιμάζουμε και ένα event με κρασάκια, τώρα πηγαίνει. Να αλλάξει λίγο ο καιρό, να είναι πιο καλά. Με κρασάκια που θα είναι δωρεάν. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι το βιολογικό. Να είσαι πελάτης μας για να έρθεις. Είναι και ευκαιρία να τα δοκιμάσει ο κόσμος, να ενημερωθεί. Σταμάτα. Μα βλέπεις τον δρόμο, σταμάτα. Έλα εδώ να... Να περάσει καλά, να το διασκεδάσει. Έχω δει ότι μας έχεις φέρει και μερικά δωράκια. Για το κρασάκι θα κληρώσουμε. Αυτό είναι το Ρόδο, ονομάζεται το κρασάκι μας. Είναι ελληνικό προϊόν, το οποίο το έχουμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Μικρή παραγωγή, όπως βλέπεις έχει και πολλά μετάλλια. Ναι. Αυτά είναι από τη Γερμανία, αυτό είναι από τη Γαλλία. Το 2018 έχει βραβευτεί αυτό το κρασί ως το καλύτερο βιολογικό στον κόσμο. Και να το τονίσουμε, έχει πάει σε διαγωνισμό που δεν ήταν μόνο βιολογικά. Ήταν και συμβατικά κρασιά στη Γαλλία. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι medium dry. Όταν κάνουμε το event μας που θα το δουν στα social media και ο κόσμος μας μόλις το έχουμε... Εννοείται. Θα έχει την τιμή να το δοκιμάσει. Τέλεια. Τώρα θα το κληρώσουμε. Και βέβαια θα το κληρώσουμε. Είναι και θα το δώσουμε και σε έναν δώρο να πάρεις σπίτι σου. Ένα κρασάκι να το δοκιμάσεις. Να τονίσουμε με τα βιολογικά κρασιά είναι ότι δεν έχουν αρώματα.
δεν έχουν ορμόνες. Τα θειώδη που έχουν μέσα τα οποία δημιουργούν τον πονοκέφαλο είναι πάρα πολύ χαμηλά. Στα ζυπατικά πάνε μέχρι 500 μιλιγκράμμ, ενώ στα βιολογικά είναι μέχρι 125. Αυτό είναι γύρω στα 80. Τεράστια διαφορά. Απλά για να κρατάει η γαστρονομία του το κρασί, επειδή όταν δεν βάλεις καθόλου τίποτε, επειδή είναι και βιολογικό προϊόν, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να αλλοιωθεί γρήγορα, οπότε αν του τον κρατάει η γαστρονομία του, χωρίς να μας δημιουργάζει μια εμάς. Αυτό είναι το να ένα. Να το δείξουμε το πρώτο, είναι αυτό το υπέροχο κρασάκι. Θα γίνει κλήρωση σε Facebook, YouTube και Instagram, οπότε θα πρέπει να κάνετε like, share, και στο η φωτογραφία αλλά και στο βίντεο της εκπομπής. Πάμε το επόμενο. Και να πούμε το επόμενο μας. Αυτό είναι η νέα μας σειρά, τα No Carbs. Τώρα ο κόσμος ξεκίνησε να το πούμε νέες δίαιτες εδώ στην Κύπρο. Είναι λεγόμενη Keto, Toucan, η Paleo Diet. Αυτά τα προϊόντα, τα No Carb, καλύπτουν αυτές τις δίαιτες. Αλλά όχι μόνο. Κάποιον που θέλει να μειώσει τους υδατάνθρακες τους, γιατί βλέπουμε τη σήμερα μέρα ότι όταν ξέρεις, η υδατάνθρακη είναι ενέργεια. Ναι. Ενέργεια όταν δεν την καταναλώνεις, μετατρέπεται σε λίπος. Οπότε έχεις την ευκαιρία τώρα με αυτά τα προϊόντα, τα no carb, να παρασκευάσεις είτε γλυκίσματα, είτε ψωμί, είτε να το χρησιμοποιάς στη βρώμη σου, είτε οπουδήποτε. Παντού. Υπάρχουν ακόμα και είναι βρώμης, χωρίς να έχουν υδατάνθρακες. Αν παίρνεις τις θρεπτικές ουσίες, του κακάου για παράδειγμα. Χωρίς υδατάνθρακα. Και έχουν πάρα πολλές φυτικές ίνες που βοηθάει και πολύ στην χώνεψη, στον digestion. Και αυτό βοηθάει να χάσεις και πολύ γρήγορα βάρος. Όταν θέλεις να χάσεις βάρος. Όταν δεν θέλεις να χάσεις βάρος, είναι καλό και για την υγεία μας. Ίνες κακάο. Αυτό είναι το δεύτερο προϊόν μας που θα κληρωθεί. Θα πρέπει να κάνετε like, share στο βίντεο της εκπομπής μας. Υπέροχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν ευχαριστώ. Θα σε δούμε στα event. Να μιλείς, πέρα, να δεις κάποιον να περιπλανιέται, να μιλά, να κάνεις. Θα σε πάντα έχω παρόν. Πάντα. Πάντα. Εγώ δεν κάθομαι αρχής σε ένα γραφείο. Είμαι πάντα παντού. Και αυτή είναι η χαρά μου. Πάντα για τον κόσμο. Και πάντα να με βλέπεις. Και στα Facebook και στα... Και είναι χαρά μου να απαντούμε σε όλες τις ερωτήσεις του κόσμου. Και να του προσφέρουμε υγεία. Και όσο πιο γρήγορα ο κόσμος βάλει το βιολογικό στη ζωή του, ξανατονίζω το, είναι καλό. Δικών του, όχι δικών μας. Σίγουρα. Εμάς το καλό το δικό μας είναι ότι βοηθά μας να αναπτυσσόμαστε και να προσφέρουμε ακόμα παραπάνω. Δυστυχώς ή ευτυχώς θέλουμε αυτή τη βοήθεια για να μπορούμε να μεγαλώσουμε. Αλλιώς θα χάσουμε την υγεία μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ενδιαφέρεται για την υγεία του. Εγώ πιστεύω ότι για όλα αυτά η έλλειψη ενημέρωσης, γι' αυτό και κάνουμε και αυτό το βίντεο. Σωστό, βέβαια, δεν εννοώ. Ελπίζω να ενημερωθείτε και να έρθετε πιο κοντά σε αυτό το μαγαζί. Healthy Life, βιολογικά προϊόντα. Ευχαριστούμε για τα δώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρότασης και για τη φιλοξενία. Ξανά. Πάντα. Ελπίζω να πίνω βιολογικό καφέ. Πάντα. Όποτε περνάς, θα μέσα σταματάς. Θα παίρνεις ένα τηλέφωνο από πριν και θα πεταγόμαστε να σου δίνουμε στο αυτοκίνητο. Τέλεια, τέλεια. Θα το ξεχάσω. Δεν το ξεχάσεις. Και το κομμάτι του φρέσκου, πάλι όποτε θέλεις, θα τονίσουμε ότι ο στόχος μας είναι ο κόσμος να νιώθει πολύ ελευθερά με το κομμάτι. Δεν μπορεί να έρθει η αψόνια και να παραγγείλει τη σαλατά του. Σίγουρα. Και μέχρι να τελειώσει το shopping του. Κοίτα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει κόσμος που κάνει και δύο και τρεις δουλειές. Οπότε δίνουμε και την ευκολία. Η έλλειψη χρόνου. Μόλις έρθει να κάνει το shopping του, μπορεί να μας πει άσο να φτιάξει, δώσε εντολή για μια σαλάτα. Να φτιάξουμε μια σαλάτα που θα έχετε. Να φτιάξουμε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, εδώ θα βρείτε τα πάντα. Πάντα όλα. Βιολογικά για όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονά μου. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ στο Μια Κουβέντα Μια Ζωή. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά.